Ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 65% των υγειονομικών του Βενιζέλη Νοσοκομείου Ηρακλείου έχουν ήδη ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμα του εμβολιασμού που ξεκίνησε σήμερα και στο δεύτερο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Πρώτο το εμβόλιο στο Βενιζέλιο έκανε ο Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, που ως απλός πολίτης, όπως τόνισε και όχι ως γιατρός, όρισε τη σημερινή ημέρα ως μια σημαντική μέρα για την ανθρωπότητα. Είναι ηθική υποχρέωση όλων μας να εμβολιαστούμε. Σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, από τον πιο νέο όσο πιο ηλικιωμένο, είναι ηθική υποχρέωση προς τον συνάνθρωπό μας, προς την οικογένειά μας, προς τους ανθρώπους που αγαπάμε, να τελειώνει αυτή η πανδημία. Ξεκινήσαμε σήμερα, ήδη έχουμε εμβολιάσει γύρω στα 25 με 30 άτομα και θα ολοκληρώσουμε μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα τον εμβολιασμό άλλων συνολικά 900 ή 1.000 ατόμων. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, όπως εξήγησε ο διοικητής Κωνσταντίνος Τερζάκης, έχει δημιουργηθεί ένα εμβολιαστικό κέντρο με 3 εμβολιαστικές γραμμές το πρωί και 1 το απόγευμα, που θα εμβολιάζει καθημερινά 100 περίπου υγειονομικούς. Στόχος, όπως εξήγησε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου να έχει επιτευχθεί η χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου στο σύνολο των υγειονομικών του νησιού και να ανοίξει ο δρόμος για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού με προτεραιοποίηση στους ηλικιωμένους. Το ποσοστό είναι περίπου 68% περίπου. Είναι μεγάλο το ποσοστό και υπολογίζω ότι αμέσως μετά να περάσουν οι μέρες που θα εμβολιαζόμαστε, θα τρέξουν όλοι να εμβολιαστούμε. Πιστεύω ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι ένα δώρο ζωής και να ακολουθήσει και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Είναι ένα πολύ μικρό βήμα για μας, αλλά ένα πολύ μεγάλο βήμα για την επιστήμη, την ανθρωπότητα και την κοινωνία μας. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να εμβολιαστούμε όλοι. Στόχος μας, να μην χαθεί καμία δόση και να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, όπως αρχικά ήταν και ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. 20 Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί στους υγειονομικούς, η πρώτη δόση, ώστε να προχωρήσουμε μετά στον γενικό πληθυσμό, στους ηλικιωμένους, στην ομάδα προτεραιοποίησης βάσης της Εθνικής Επιτροπής. Σήμερα ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, Νεάπολης, Σιτίας και Ιερά Πέτρας, με τη διαδικασία σε όλα να κυλάει ομαλά και τα ποσοστά των υγειονομικών που σπέβδουν καθημερινά να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να αυξάνονται σημαντικά. Ο εμβολιασμός είναι μια νότα αισιοδοξίας και είναι το μόνο σημαντικό σημείο στην όλη ιστορία εδώ που θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτήν την κρίση που περνάμε. Όπως εξήγησε η κυρία Μπορβουδάκη, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ενημέρωση για τα σημεία που θα εμβολιάζονται οι πολίτες και πως ο σχεδιασμός τους θα γίνει με βάση τις ανάγκες, ακόμη και ατόμων με προβλήματα στην προσβασιμότητα, προκειμένου να διευκολύνονται. Ο στόχος μας είναι και να αναπτύξουμε αρκετά σημεία, αλλά πάντα με ασφάλεια, να βελτιώσουμε τις συνθήκες πρόσβασης και τη δυνατότητα προσπέλασης στις δομές και να μπορέσουμε να καλύψουμε γεωγραφικά όλο τον πληθυσμό της Κρήτης. Σταδιακά θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ενεργοποίηση των εμβολιαστικών γραμμών και στην πρωτοβάθμια και φυσικά βελτιωνόμαστε καθημερινά σε πράγματα τα οποία διαπιστώνουμε και μπορούμε να κάνουμε τις συνθήκες εμβολιασμού καλύτερες.